Χρειαζόμαστε περισσότερο δημοκρατική Ευρώπη κοντά στους λαούς. Ο Γάλλος Πρόεδρος έτοιμος και αυτός για την ομιλία που θα απευθύνει. Και τον ακούμε ευθύς αμέσως. Δυομίση χιλιάδες χρόνια εδώς τον λόφο της Νίκας οι Αθηναίοι επινόησαν τη δημοκρατία. Το γεγονός ότι παίρνω το λόγο εδώς το ίδιο μέρος ενώπιον σας είναι το ξέρω, ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Για αυτό, ευχαρίστω, σέρμα την κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές, αλλά ειδικότερα τον προσυπουργό Αλέξη Τσίπρα, που με καλέσε να μιλήσω από εδώ. Je ne sais pas, mesdames et messieurs, si je dois prendre vos applaudissements. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν τα χειροκροτήματά σας είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να σταματήσω να μιλάω ελληνικά ή αν μια ενθάρρυνση γιατί προσπάθησα. Πάντως σας ευχαριστώ πολύ. Merci en tout cas, Monsieur le Premier Ministre. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci. À vous, κύριε mesdames et messieurs, de m'accueillir πολύ, αγαπητέ Αλέξη, lieu, κυρίες και κύριοι, de m'accueillir aujourd'hui που μου επιτρέπετε να πάρω το λόγο εδώ, vous, μπροστά σας, un partage avec l'ensemble de mes και πραγματικά θα ήθελα να μοιραστώ με το σύνολο των συμπατριωτών μου, l'angoisse, le dénuement à quelques milliers de kilomètres d'ici, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, που επλήγησαν από έναν τρομερό τυφώνα. Χάθηκαν ζωές, υπάρχουν θύματα και πολλαπλές καταστροφές. Και θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω τις σκέψεις μου για τη συμπαράστασή μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, που με υποδέχεστε σήμερα εδώ. Βλέπω με αυτόν τον τρόπο την αναγνώριση της βαθιάς και μακραίων φιλίας που ενώνουν τη Γαλλία και την Ελλάδα. Λίγες είναι οι χώρες, τα έθνη, που όπως οι δικές μας μπόρεσαν να κληρονομήσουν και να μεταλαμπαδεύσουν αξίες που δημιουργούν την Ευρώπη. Λίγα είναι τα έθνη που τόσο βαθιά έχουν ενσωματώσει ταυτότητά τους και τον πολιτισμό τους. Ναι, πραγματικά, μας ενώνουν αξίες όπως η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες που έχουν δημιουργήσει την Ευρώπη, αξίες που δεν μπορούσαν να διαλύσουν δυσκολίες της ιστορίας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Puisque c'est ici que fut inventée εδώ, la forme moderne de l'État. Ici, que cette cité d'Athènes construisit patiemment par la souveraineté Αθήνας, du peuple, la souveraineté de son destin. Nous devons nous demander son présence. Θα πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούμε τι ακριβώς εμείς έχουμε κάνει. Εμείς οι Ευρωπαίοι, με Puisque c'est ici que fut pris le risque de cette démocratie qui confie au peuple le gouvernement du peuple et considère que le plus grand nombre c'est mieux que le plus petit nombre et dicter une loi respectable. Στους πολλούς, θεωρώντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται καλύτερα από τους πολλούς. Τι ακριβώς κάνουμε λοιπόν εμείς, οι Ευρωπαίοι, για τη δημοκρατία? Et ces paroles. Και αυτά τα λόγια que non loin d'ici, Périclès prononça en l'honneur des guerriers morts au combat. Écoutons les résonner encore fortement. Για τους πεσόντες στη μάχη, ας τις ακούσουμε. La liberté, disait-il. Έλεγε. Et notre règle dans le gouvernement de la République et dans nos relations quotidiennes. Της διέπει ελευθερία, αλλά και στις καθημερινές μας ασχολίες δεν πρέπει να υπάρχει καμία θέση για την καχυποψία. Εμείς λοιπόν οι Ευρωπαίοι έχουμε εμπιστοσύνη. Εδώ στην πνίκα υπήρχε ελεύθερη συζήτηση, δημόσιος διάλογος, αντίλογος. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να σας μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας. Στην Ευρώπη, σήμερα,